ότι δεχθείς αυτός ο τρόπος με τον οποίο αυτή η εξαιρετικής ποιότητας επιστήμονας έχασε τη ζωή της, δεν χωράει στα ανθρώπινα δεδομένα. Δηλαδή το ανθρώπινο μυαλό δεν χωράει τη φρίκη την οποία βίωσε αυτή η γυναίκα μέχρι και τον τελευταίο λεπτό που πέθανε εν τέλει μέσα σε αυτό το γερμανικό καταφύγιο. Η ώρα της δικαίωσης της μνήμης της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου Σουζαν Ήτον, 1,5 περίπου χρόνο μετά τη δολοφονία της, ήρθε χθες το βράδυ όταν το Μικτόρκο το δικαστήριο Ρεθύμνου καταδίκασε σε ισόβια κάθερξη τον 28χρονο Χανιώτη που της αφαίρεσε με φρικαλαίο τρόπο τη ζωή. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία τον κατηγορούμενο και για το βιασμό της άτυχης γυναίκας, επιβάλλοντάς του ποινή 13 χρόνων, ενώ θα πρέπει να εκτίσει και 4 ακόμα μήνες που του επιβλήθηκαν για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής. Η οικογένεια από την πρώτη στιγμή είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Η τοπική κοινωνία σώθηκε από έναν ενδυνάμει κατά συρροή δολοφόνο. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η απόφαση είναι απολύτως σεβαστή. Η ψυχή της Σουζαν Ήτον σήμερα αναπαύεται εν ειρήνη. Κατά τη μαραθώνια ακροαματική διαδικασία, έδρα και ακροατήριο ανατρίχιασαν από την ψυχρή, κοινική και ξύλινη περιγραφή του κατηγορούμενου για τα γεγονότα της Δευτέρας Ιουλίου 2019. Οι ισχυρισμοί του περί ατυχήματος, αλλά και η κατηγορηματική άρνησή του για τον τριπλό βιασμό της άτυχης γυναίκας, ακόμα και την ώρα που ψυχοραγούσε, ήρθαν πολλές φορές σε αντίθεση με τις αρχικές του καταθέσεις. Δεν έπεισαν την έδρα και σε έντονο ύφος ο εισαγγελέας Δημήτρης Μυρνής πρότεινε εξ αρχής την καταδίκη του. Λίγο αργότερα, η πρόεδρος του δικαστηρίου, Μαρία Τσιάλτα, απέρριψε το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης για το ελευθερωτικό της ύστερης καλής διαγωγής, κάνοντας αποδεκτή την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος μίλησε για την προσπάθεια του κατηγορούμενου να αποκρύψει την αλήθεια στο δικαστήριο. Δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει μια ουσιαστική συγγνώμη και θα σας πω γιατί. Γιατί χρησιμοποιούσε διαρκώς τη λέξη «λυπάμαι για την ταλαιπωρία», όσο να περιγράφει, ας πούμε, μια ταλαιπωρία στην ουρά μιας δημόσιας υπηρεσίας Δευτέρα πρωί. Δεν ένιωσαμε κανένα συναισθηματικό άγγιγμα. Η Σουζαν Ήτον, που ήταν παγκόσμια γνωστή για το επιστημονικό της έργο και μέχρι τα 60 της χρόνια είχε αποσπάσει διεθνή βραβεία γι' αυτό, ήταν μια γλυκύτατη μητέρα για τα δύο αγόρια της 16 και 21 ετών, αλλά και σύζυγος, καθώς είχε παντρευτεί τον παιδικό της έρωτα. Ακόμα και σήμερα, σύζυγος και παιδιά που ζουν με ψυχολογική υποστήριξη δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία της. «Η μαμά μου έκανε εξαιρετική μανιταρόπιτα», έγραψε πρόσφατα ο μικρότερος γιος της οικογένειας στους συνηγόρους πολιτικής αγωγής, συγκλονίζοντάς τους. Τα παιδιά της, αυτό το είπα και στο δικαστήριο, χάσαν τη μαμά τους. Δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της παγκόσμιας εμβέλειας της επιστημοσύνης τους. Είναι φοβερό το ότι ο γιος της μας έλεγε ότι η μαμά του έκανε εξαιρετική μανιταρόπιτα. Και ότι ήταν πολύ γλυκιά και τρυφερή μαμά που αγαπούσε τη φύση. Ακόμα και η ίδια της η αδερφή, αυτό που μας παρακάλεσε από το πρωί είναι να μπει, να καταθέσει και να φύγει. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι πνίγομαι, δεν μπορώ να είμαι στον ίδιο χώρο με τον άνθρωπο αυτό. Σε εξαιρετικά δεινή θέση και η οικογένεια του κατηγορούμενου, με τη νεαρή σύζυγό του να ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σουζαν Ήτον και συγκλονισμένη να μιλάει για τον αγώνα της να μεγαλώσει πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά τους, έχοντας επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι. Η ίδια, που μέχρι τώρα δεν έχει συχνή επικοινωνία με τον άντρα της, τόνισε πως ακόμα και εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν κατάλαβε κάτι αξιοπερίεργο στη συμπεριφορά του 28χρονου. Με τον κύριο Γνωστάκη, το δικηγόρο μου, κάνουμε δικαστήρια για να πάρω την επιμέλεια των παιδιών. Είναι τώρα δύσκολη κατάσταση. Είμαστε λίγο τώρα μπερδεμένοι όλοι. Στην οικογένεια της γυναίκας που χάθηκε, έχετε να πείτε κάτι? Ένα μεγάλο συγγνώμη. Και εγώ τώρα προσπαθώ να στηρίξω τα παιδιά μου και μόνο τα παιδιά μου. Ο κατηγορούμενος άσκησε ήδη έφεση, ενώ σήμερα θα γίνει μεταγωγή του στις φυλακές Τρυπόλεως, όπου και κρατείτο.